Πάμε με τη σειρά των ελληνικών πρώτων ζευγάριων που έχουν κάνει τον Ολυμπιακό Φόρο. Αναλόγω στον Κόμμα του Κορδέλη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Του Ολυμπιακού. Καταρχήν, θα σα ευχαριστήσουμε για την προσενία. Χαίρομαστε στην πραγματική σημεία από την κυρία Ροσκέλμα. Μάγκε, πολύ.
Καλησπέρα για μένα. Και εγώ με τη σειρά μας σας ευχαριστήσω εδώ στο site για την Καλαμάτα και την διοργάνωση που είμαστε μαζί σας. Νομίζω ότι η Καλαμάτα θα ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά σε αυτό το Final Four, καθώς έχει και αθλητές όπως ο Χρήστος Δραγόπουλος και ο Μάνος Φενάκης δίπλα που είμαστε και συμπαίκτες πέρσι, οπότε ξέρει, έχει εμπειρία για τέτοιες διοργανώσεις. Εμείς ανάγκη ήρθαμε εδώ, κάνουμε μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε σε αυτό το επίπεδο, να κάνουμε καλές συμφωνήσεις και αν είχα το γιατί να βραδιακτήσουμε. Νομίζω θα είναι πολύ ωραίο δίμερο. Φέτος όλες οι ομάδες έχουν χάσει από όλες και έχουν κερδίσει αλλά έχουν γερδίσει κιόλας. Αυτό κάνει πιο ανταγωνιστικό και πιο ενδιαφέρον και για τον κόσμο που να μην θα χάρει αυτό το δίμερο. Κάποια ερώτηση στην Γιάννη. Ναι. Θα ήθελα να αρχίσω το λίγα, δείτε ότι ξέρετε τη συνταγή, απλά πρέπει να αλλάξετε λίγο τον τρόπο που θέλετε εσείς της. Είναι παρόμοιες θέσεις, νομίζω, δεν είναι ρόλες θέσεις από το πρωτάθλημα. Έχει να κάνει ότι με τη συγκεκριμένη μεράβητα στην κατάλληλη μέρα, για να το θέλεις περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πήραμε το λικά, είδαμε πως είναι, πραγματικά είναι εκπληκτικό το συνέστημα και θέλουμε πραγματικά να το καταλάβουμε. Το Final Four του Πέλου είναι πιο δυνατό του λικά. Εννοείς ανταγωνιστικά, σαν το βάρος, ναι. Σαν το κομικέ επιβάλλον. Όχι, νομίζω και οι φιναλίες του League Cup ήταν για τις καλύτερες ομάδες πραγματικά, και ο Εθνικός και η Σύρος είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Εξίσου όμως είναι και η Κυφσία που είναι πρώτη θεωρολογία και ο Ολυμπιακός και ο Πάου. Γι' αυτό λέω ότι το Final Four είναι πολύ αποδεκτό. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε μια φωτογραφία.